Μήνυμα σταθερότητας της χώρας και μεγάλης νίκης στην κάλπη της επόμενης Κυριακής κάλεσε τους ρεθεμιώτες να στείλουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γεράνι. Επαναλαμβάνοντας τη σημασία των έργων υποδομής για το νησί, με τον ΒΟΑΚ να αποτελεί, όπως τόνισε, προσωπικό του στοίχημα, επεσήμανε την αξία του τουρισμού για το Ρέθυμνο, αναφέροντας πως μαζί θα κάνουμε την Κρήτη αυτό που της αξίζει. Ο βόρειος οδικός άξονας θα χρειαστεί χρόνια για να ολοκληρωθεί, αλλά για πρώτη φορά έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και βεβαιότητα κατασκευής, την οποία δεν την είχαμε ποτέ όταν ξεκινήσαμε και ήρθαμε στα πράγματα. Να μου έχετε εμπιστοσύνη. Το έργο αυτό έχει τη δικιά μου προσωπική σφραγίδα και θα γίνει έτσι όπως το έχουμε οραματιστεί. Είναι ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για τον τουρισμό στην Κρήτη ή τον τουρισμό εδώ πέρα στο Ρέθυμνο ή τον τουρισμό εδώ πέρα στο Γεράνι. Τα ξέρετε στο Γεράνι εδώ, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα αν πηγαίνουμε καλύτερα φέτος από ό,τι πέρυσι. Ναι. Πηγαίνουμε καλύτερα και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό, γιατί ο τουρισμός είναι ο μεγάλος αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε πολύ μπροστά, θα το κάνουμε πράξη, βήμα-βήμα, μαζί θα κάνουμε την Κρήτη πραγματικά αυτό που της αξίζει. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις και την αναπτυξιακή πορεία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 5 χρόνια, καλώντας τους πολίτες να αξιολογήσουν προσεκτικά εκείνους που θα στείλουν στην Ευρώπη με την ψήφο τους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη επέτειο θανάτου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ίσο να αξιολογήσετε προσεκτικά το ευρωψηφοδέλτιό μας και να αναλογιστείτε ότι οι ευρωβουλευτές τους οποίους στέλνουμε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο πρέπει να είναι ευρωβουλευτές που να αφορούν πρώτα και πάνω απ' όλα το εθνόσημο της Εθνικής Ελλάδος. Είναι Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν είναι πρώτα και μετά ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους της δημοσιονομικής απειθαρχίας. Ήταν μπροστά από την εποχή του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και με σεβασμό, καθώς πριν από λίγες μέρες, έτσι δεν είναι, Μανούσο, συμπληρώθηκαν 7 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή. Ευθείες βολές στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας ότι οι αιχμές για λαζονία του 41% είναι χτύπημα προς τους ίδιους τους πολίτες. Μήνυμα σταθερότητα, συνέχεια και εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ποιοι είναι αυτοί που μας κατηγορούν δήθεν για λαζονία? Δεν κατηγορούν εμένα για λαζονία, όλους εσάς κατηγορούν. Γιατί το 41% δεν είμαστε εμείς, είστε εσείς, είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος πίστηκε και μας εμπιστεύτηκε και πάλι. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε όλους να ξορκίσουν την αποχή, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη, δεσμευόμενος ότι θα επισκεφθεί ξανά το Ρέθυμνο για να γιορτάσει τη μεγάλη νίκη της κάλπης της 9ης Ιουνίου. Ελάτε λοιπόν, όλες και όλοι στην κάλπη, ξορκίστε, το λέω ειδικά στα νέα παιδιά. Ξορκίστε την αποχή ή τον πειρασμό της παραλίας. Δεσμεύομαι να ξαναβρεθώ εδώ πέρα μαζί σας, να πιούμε μια ρακή για να τη γιορτάσουμε όλες και όλοι μαζί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλό αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ολοκληρώσει την περιοδία του στο νησί την Κυριακή, μεταβαίνοντας στα Χανιά, όπου θα πραγματοποιήσει διακαναλική συνέντευξη τύπου, ενώ το απόγευμα θα συναντήσει πολίτες στο δημοτικό κήπο.